Θυμάστε ένα παλιό παιχνίδι τους μικρούς εφιάλτες? Σήμερα θα το τερματίσουμε σε ένα μόνο βίντεο. Γιατί παίζω ένα τόσο παλιό παιχνίδι, επειδή όπου να είναι θα βγει το 3, οπότε προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Βλέπουμε θολά μια μεγάλη φιγούρα. Τώρα βλέπουμε αναμνήσεις του παρελθόντος, του μέλλοντος. Να σας γελάσω. Αλλά ό,τι κι αν είναι, μας κοιτάει βαθιά στην ψυχή και χεστήκαμε πάνω μας. Τι φοράς εκεί πέρα? Φλιτζάνι στο κεφάλι σου? Τι φλιτζάνι, ρε? Πάνε βάλει την κεφάλα σου, κούπα Mr. Antoine. Που μπορείς να τη βρεις με το πρώτο link στην περιγραφή στο kratos.gr. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Βγάλ το φλιτζάνι, βγάλ. Τώρα μάλιστα, αν δεν μπορείς να φοράς την κούπα του Αντούνα στο κεφάλι σου, δεν θα φοράς τίποτα. Έχει πέσει λίγο σκοτάδι εδώ πέρα, ε. Δεν βλέπω τίποτα. Θα πεταχτεί κάτω του σκοτάδι να μ' αρπάξει το ποδαράκι. Κάτσε να ψάξω πάνω μήπως έχω τίποτα. Έχω έναν αναπτήρα, ναι! Για να μου κρατάει παρέα στο μαύρο αυτό σκότος που θα περπατάμε. Όπως εδώ, να! Βρισκόμαστε μέσα σε αραγωγούς. Και γνωρίζετε όλοι ότι είναι το αγαπημένο μου μέρος να αράζω. Μακράν αγαπημένο! Ωραία, πάλι καλά βγήκαμε τους αραγωγούς. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια τεράστια μίνι γεφυρούλα. Γενικά θα παρατηρήσατε ότι παίζει μια τεράστια διαφορά με το ύψος όλα αυτά τα πράγματα, ωραία. Είμαι ένα μικροσκοπικό σκατό. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα? Λες να ξυπνήσει να με φάει? Ωραία, το παίρνω. Επειδή με τρομάζει. Στα τσακίδια! Ελπίζω να μην επιστρέψει για να με στοιχιώσει. Είδα κάτι εκεί πέρα. Θα μπορούσε. Αλλά θα κάνω πως δεν το έδωσε σημασία. Θα ανέβω στο κρεβάτι και θα μπω σε ακόμα έναν αεραγωγό. Πάλι καλά. Oh, το φιλαράκι μας από όσο φαίνεται είπε να κάνει τον υδραυλικό. Αυτή η διαφορά ύψους που λέγαμε, ο χαρακτήρας μου είναι ίσα με την πατούσα του. Είμαι τόσο μικροσκοπικός. Φέρε την καρέκλα εδώ πέρα, γιατί είμαστε κοντοί, δεν μπορούμε αλλιώς να ανοίξουμε την πόρτα. Ατσα! Μια μαύρη γλίτσα. Τι ακολουθάω? Δεν νομίζω ότι θέλω να δω τι έχει εκεί πέρα μέσα. Θέλω, άντε να δω. Σκαραφαλώνω και νομίζω βλέπω. Α, παπούτσια είναι. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα που είναι εξίσου μικροσκοπικό σαν και με. Τι είναι αυτό? Νομίζω δεν είναι φιλικό. Τρέχα! Γλίτωσα. Μαύρες γλίτσες! Αφήστε με! Δεν θα με φάτε ζωντανό. Γρήγορα! Γρήγορα θα μπουν μέσα! Θα μπουν μέσα! Φτάσε, έρχονται! Φύγε! Δεν πιστεύω να χοροπηδάς. Κατσά! Σαγιονάρα! Μαύρη γλίτσα! Τώρα είμαι κλειδωμένος εδώ μέσα. Φυλακίστηκα μόνος μου, αυτό έγινε τώρα. Μήπως. Κατσά! Τουλάχιστον έχω τη δύναμη για να βγάλω μια σανίδα. Όχι, όχι. Βλέπω πολλές μαύρες γλίτσες. Είδα κάτι σαν μανιτάρι που περπατούσε και μου απόσπασε την προσοχή. Είναι γεμάτο εδώ πέρα. Πώς βγαίνω. Βγαίνω. Είμαι νεκρός. Σπρώξε. Ωραία! Τι κάρδιο που ρίξα! Εντάξει, τουλάχιστον κάνουμε γυμναστικούλα να χάσουμε καμιά θερμίδα. Να χτίσουμε σώμα. Αν και από όσο βλέπω, ο χαρακτήρας μου δεν τρώει πολύ. Θα σου βρούμε. Είμαι σκουντούφλης. Παραλίγο να πέσω στη μαύρη άβυσσο. Αμάν. Πολύ σκοτάδι έχει πέσει εδώ πέρα. Μα δεν βλέπω που πηγαίνω. Πάλι καλά. Έχω αντανακλαστικά. Κατσά! Δεν έχω αρκετό χρόνο. Πάμε γρήγορα! Θα μας πατήσει! Εσύ φταίς που έφαγα τα μούτρα μου. Έλα εδώ, δεν θέλω να σε φάω, να πούμε δύο λογάκια θέλω. Μάλιστα, αυτός είναι κάτι σαν φυλακάς, επιστάτης. Ό,τι κι αν ήταν λίγο μεγάλο. Από όσο φαίνεται κάποιος απέδρασε από εδώ πέρα. Αλλά εγώ το χρησιμοποιώ για να μπω μέσα. Είδατε, ποτέ μην περιμένουν την επόμενη σου κίνηση. Μπήκαμε κατευθείαν στο κελί, η πόρτα πάλι καλά είναι ανοιχτή. Και ένας τεράστιος ρατατούις. Κλείσει την πόρτα, ένας τεράστιος μοχλός. Θα χρησιμοποιήσω τα κολόχαρτα και κατσά. Εν τω μεταξύ, τα κολόχαρτα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και σαν κουβέρτα, πόσο φαίνεται. Μια τρομακτική παιδική χαρά. Δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ πέρα μέσα. Βγάλτε με από εδώ. Άσε με! Δαιμονισμένη ψυχή! Αντίο. Στο τσακ. Εσύ σταμάτα. Δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Σταμάτα. Πώς σου φαίνεται? Πάρτο. Δαιμονισμένο τρενάκι. Έλα παίξουμε μπαλίτσα. Δεν με έχει. Κάτσε κάτω. Προλαβαίνω να ανέβω. Έτσι. Από εδώ. Κατσά. Σκουπίζομαι με το κολόχαρτο επειδή ίδρωσα. Κατσά. Τώρα πρέπει να είμαι πιο γρήγορος από την αστραπή. Ε,
Εσύ ακόμα κουνιέσαι για να μας ανατριχιάσεις. Περνά. Τα καταφέραμε. Πολλά κελιά βλέπω εδώ πέρα. Έχει αποδράσει κανείς άλλος. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, κάτι φυγού. Ένα μάτι που αν μας κοιτάξει θα μας κάνει Είναι κι άλλοι μικροσκοπικοί φίλοι που προσπάθησαν να αποδράσουν, αλλά έγιναν πέτρα. Θα πάρω εκδίκηση φεύγοντας από εδώ πέρα. Για να μην με πιάσει και με σκοτώσει και εμένα, θα ανέβω εδώ και θα την κάνω. Τι τεράστια κουλά είναι αυτά! Ψάχνει τα κρεβάτια. Κάτσε, θα ψάξει εδώ κάτω, με μυρίζεται. Ναι, φύγε. Ανατρίχιασα! Φιλαράκι, εσύ είσαι τυχερός. Θα σε είχε αρπάξει τώρα. Αν δεν είχε ακούσει εμένα να κάνω φασαρία. Τι είναι εδώ πέρα, ορφανοτροφείο φάση. Δεν φοβάστε με αυτόν εδώ πέρα σαν επιστάτη. Α, μπορούμε να πάμε προς τα πάνω. Σκαραφάλωσε! Κατσά! Ούπα! Άντε πάλι. Αχ, δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε μικρά κλειστά σημεία. Δεν έχω κλειστοφοβία. Αλλά με τόσους αραγωγούς αυτά τα horror παιχνίδια θα αναπτύξω. Ακούω ποντίκια. Μην πέταχτε κανένα ποντίκι από εδώ πέρα μέσα. Θα το φάω ζωντανό, αλήθεια. Α, ναι. Θα πεθάνω της πείνας. Κάτι πρέπει να φάω. Κουζίνα! Παίζει να βρω κάτι εδώ πέρα. Αλλά πώς θα περάσω εκεί πέρα. Εσύ! Φέρε μου το ψωμί σου, αλλιώς θα φάω σε ένα ζωντανό. Θα μου το δώσει. Ή θα κάνει ότι μου το δίνει και θα το φάει. Είσαι τόσο κακός. Μου το δώσε. Ευχαριστώ! Φάτο. Κατάπια ολόκληρη φέτα ψωμί. Με 2-3 δαγκωματιές. Νιώθω τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ όμως τι θα φας. Ή μήπως εσύ έχεις φάει όλη την κουζίνα. Εντάξει. Τότε μου μοιράστηκε τα σκουπίδια του στην ουσία. Και πέφτει πίσω στην κατάθλιψή του. Αν δεν ήσουν φυλακισμένος, θα μπορούσαμε να γίνουμε η καλύτερη φίλη. Αλλά εγώ μπήκα μέσα στις φυλακές για να αποδράσω κάπως. Δεν βγάζει νόημα, αλλά ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί επέστρεψα από ένα μέρος που υποτίθεται οι άλλοι θέλουν να αποδράσουν. Εδώ πέρα είναι τους γέρες. Κάνει μπάνιο επιστάτης με τα μακριά κουλά. Είσαι εσύ. Δεν μου αρέσει εδώ πέρα. Κάνει την πάντα. Αυτό το μέρος που είμαι είναι πολύ ψηλά. Δεν θα πέσω εγώ από αυτά τα μικροπραγματάκια. Είμαι ο καλύτερος παρκουράδας. Παρκούρ! Στο τσακ. Είμαι καλύτερος από τα ποντίκια. Σκαρφαλώνω πάνω σε αλυσίδες. Κατσά! Να ο μοχλός που ψάχνουμε. Άου! Έσπασα λίγο το πόδι μου, όλα καλά. Μη! Άου! Πρώτα εσύ και μετά εσύ. Τι κάνεις εσύ? Πρέπει να το χρησιμοποιήσω σαν τελεφερίκ. Έλα πίσω για στο τηλεφώνα. Όσο πιο πίσω μπορείς. Και με την δύναμη του μικροσκοπικού μου φίλου. Κατσά και εντάξει. Θέλει να είναι λίγο πιο ψηλά. Βασικά το ξέχασα, είμαι ο Ταρζάν. Κατσά. Τι ακούω εδώ πέρα? Αμάν, αν το κουμπίσω αυτό παίζει να καώ ζωντανός. Θα χρησιμοποιήσω τα συρτάρια για να σκαρφαλώσω. Παμ! Ποιος έσβησε τα φώτα? Ναι, σωστά. Εγώ ήμουνα. Τι είσαι εσύ? Πήγε από εδώ. Λιποθύμησε. Άντε, γεια. Τι θα μου φέρεις. Όχι, ευχαριστώ. Δεν είναι η ώρα μου ακόμα. Αλλά θα το χρησιμοποιήσω για να κατέβω. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω Χριστό και Παναγιά. Γιατί τρόμαξα με αυτό, αλλά. Ακούω τις γλίτσες. Να τις γλίτσες. Στα τσακίδια. Ποιος πιχλιάρης έκανε εδώ πέρα μέσα μπάνι. Αν πιστεύεις ότι είμαι σκουντούφλης, κάνε ένα τεράστιο like. Κουράστηκα, έλα. Ξεκουράσου. Τρέξαμε πάρα πολύ, ναι. Θέλουμε κι άλλη τροφή για να έχουμε λίγο ενέργεια παραπάνω. Εντάξει, δεν μπορούμε να τρέχουμε για πάντα. Περνάμε από τις φυλακές στα σίδερα. Όχι, πάλι εσύ! Θες να με κάνεις πέτρα τόσο άσχημα? Δεν σφάξανε. Δεν θα γίνω ποτέ πέτρα. Θα σε χρησιμοποιήσω σένα για να περάσω απέναντι. Χωρίς να με πάρει χαμπάρι. Δεν βλέπει τα πόδια μου. Ναι, μένω πίσω στη σκιά, οπότε δεν μπορεί να με δει. Και τρέχω. Κοίτα από την άλλη, από τα αριστερά είναι, από τα αριστερά. Όχι, μη φεύγεις. Μη φεύγεις, προδότη. Εντάξει, βασικά, φύγε. Arrivederci. Όπαρε. Πού πας? Πρέπει να περάσω. Πέρασα. Έλα εδώ εσύ. Κατσά. Αντίο. Είχαμε. Και κλειδώθηκα πάλι κάπου. Εσείς. Ελάτε εδώ πέρα, κολομανιτάρ, για να σας κάνω μανιταρόσουπα. Έλα εδώ, θα σε πιάσω! Πού πήγε? Εδώ πέρα μέσα. Όχι, μην το κλείνεις, άνοιξε το. Εδώ είσαι, πουλάκι μου, σε τσάκωσα. Εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Εγώ το έκανα αυτό. Έχει κουμπί εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, θα έρθω. Αυτό το δωμάτιο είναι λίγο περίεργο. Βλέπω ένα τεράστιο μάτι εδώ. Πάω το κουμπί. Κατσέ. Τι
είναι αυτό, υποτίθεται. Security cameras. Να τα! Τα κολομανιτάρια. Τι είναι αυτό εκεί πέρα! Ένα σεφ που τρώει όλα το τελικά. Αν τρώσει όλα το τελικά, τι δίνει στους πελάτες. Καθόλου ανατριχιαστικό αυτό το μέρος με τα σκαλάκια. Ανάρτη αυτή βρωμόκουκλα. Ήμουν σίγουρος θα επέστρεψε να με καταραστεί. Επειδή το πέταξε από τον γκρεμό. Αυτή που τραγουδάει μου θυμίζει το όραμα που είδαμε. Είδαμε μια ματιά στο τι θα ακολουθήσει από όσο φαίνεται. Ω, μια τρύπα. Θα μπω μέσα όπως κάθε φορά. Α, ώστε εδώ είστε, πιτσουνάκια μου. Ελάτε εδώ. Πού κρυφτήκατε πάλι. Κάτι είχε το πίσω, έτσι. Σας τσάκωσα, δεν μπορείτε να μου κρυφτείτε. Ένα μυστικό κρυσφίγγετο για να κρύβεστε. Θέλει κλειδί. Πού να το βρω εγώ τώρα το κλειδί. Θα γίνω παρκουράδης. Παίρνεις βαλίτσα και κατσά. Κρυφά κρεβάτια, αυτά μου αρέσουν. Το κλειδί. Έρχομαι. Σε τσάκωσα. Αντίο. Επειδή έχω νεύρα θα σπάσω κι αυτά. Άντε γεια. Έχω επιστρέψει εδώ πέρα μέσα. Κυνηγάω κάτι μανιτιαρόσουπες. Φαγητό δεν μπορώ να βρω. Είμαι μπερδεμένος. Τι βλέπω εδώ. Κι άλλη αναθεματισμένη κούκλα. Αντίο και σε σένα. Τώρα θα με καταραστεί ακόμα περισσότερο. Βάλτο. Μπαμ. Εσύ. Γιατί είσαι εδώ. Α, γι' αυτό. Σταματά, όχι, μην κάνεις φασαρία. Σταματά, κάνεις πολύ φασαρία. Δεν θα το θεωρήσουν περίεργο ότι κάλεσαν τον σανσέρ σε ένα μέρος που δεν τριγυρνάει ψυχή. Καλύτερα να κρυφτώ εδώ. Να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Φτάσαμε χωρίς προβλήματα. Καλό αυτό. Ξαναπεθαίνω της πείνας. Εκτός αν με πείραξε το ψωμί και θέλω να τα βγάλω σε καμιά τουαλέτα. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρα πόνος. Πρέπει να πας τουαλέτα. Τι γίνεται, γιατί παίζει αυτή η μουσική. Ποιος έχει κρεμάσει όλα αυτά τα ποτήκια εδώ πέρα. Αυτό δεν φαίνεται καθόλου για παγίδα, αλλά πεινάω, πρέπει να φάω ομόκρεατάκι. Ελπίζω να μην είναι ομόκρεατάκι από άλλα παιδάκια που ζουν εδώ πέρα. Έτσι, από το ορφανοτροφείο ή κάτι. Τέλεια. Σκατά! Είμαι μέσα σε ένα κλουβί και ο κύριος με τα μεγάλα τα κουλά μου εισπήρε ένα παιδάκι. Φίλε, εκεί κάτω εσύ είσαι ο επόμενος. Οπότε πρέπει να βρω τρόπο να αποδράσω μέχρι τότε. Δεν ήταν πολύ έξυπνος για να με βάλει εδώ πάνω. Πάω να αποδράσω, αντεγιά! Νομίζω εδώ δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να αποδράσω ακολουθώντας τον ψηλό τύπο. Συγγνώμη, τον μακρουλό τύπο. Δεν μπορώ να σας σώσω όλους γιατί δεν έχω αρκετή δύναμη, αλλά θα σε σώσω. Ή βασικά, από όσο κατάλαβα, θα σε χρησιμοποιήσω για να αποδράσω. Έχει αποδεχτεί τη μοίρα του. Δεν μου λέει καν σώσε με. Έχω τον χρόνο να σε βγάλω και σένα. Κανένας χρόνος. Δυστυχώς θα σ' αφήσω εδώ πέρα. Κάνουμε τον Ταρζάν. Κατσιά. Πέρνα. Κάνω τη γάτα και πήγα στον πάνω όροφο. Τρίζουν τα πάντα εδώ πέρα μέσα. Άμα ήταν να κάνω ησυχία να μην ξυπνήσω κάποιο, θα τον είχα ξυπνήσει 100 φορές. Κάτσε. Αυτό που κρέμασες μόλις είναι παιδάκι. Κάποιοι παραγγέλνουν παιδάκια, αυτός πακετάρει το πακέτο και τα στέλνει κάπου. Όχι, τρίζει το μέρος, όχι. Τι είπα πριν λίγο. Δεν είμαι εδώ. Ωραία, φύγε. Μέσα το. Μην βάλεις το κουλό σου εδώ! Σίγουρα δεν είμαι εδώ! Μην καμπερώνεις μπροστά από τον αεραγωγό που θα αποδράσω! Α, κι άλλα παιδάκια εδώ πέρα μέσα. Θέλετε να κάνετε λίγο φασαρία για μένα? Πρέπει να πατάω πάνω στο ύφασμα. Άμα πατάω πάνω στο ύφασμα δεν το ακούει, οπότε... Είσαι τυφλός έτσι, ναι. Σαν να είναι λίγο τυφλός, οπότε μόνο με τον ήχο. Είδα πάνω στο ύφασμα... Σλάιντ! Δεν μου είπε κανείς ότι θα μπορούσε να ανοίξει αυτή την πόρτα και να έρθει. Με πιάσες, στην υγειά μας. Αντίο, αδερφέ! Ωραία. Εδώ δεν μπορεί να μ' ακούσει. Δεν τρίζει το τσιμέντο, πόσο θυμάμαι. Βάλτε αυτό εδώ. Και άρχισε να γυρνάς. Αλλά αυτό θα κάνει υπερβολική πολύ φασαρία. Νάτος, έρχεται. Έρχεται. Λίγο ακόμα. Κάσωσε τον Τονί! Μέσε! Όπα! Αου! Πάλι καλά, έχει παπούτσι εδώ πέρα, αλλιώς θα είχα σπάσει τα πάντα στο σώμα μου. Και δεν μου αρέσει η ιδέα το να πεθάνω σε έναν αεραγωγό. Καθόλου περίεργο δωμάτιο, ομολογώ να πω. Θα κολυμπάω στα παπούτσια. Δεν το έχω ξανακάνει, ας γίνει. Νομίζω ότι άκουσα κάτι. Θα έκανα λάθος, δεν έκανα λάθος! Τι είναι αυτό!
υπάρχει μέσα στα παπούτσια. Πάμε εδώ. Γρήγορα, είναι πίσω μου, είναι πίσω μου, πίδα! Πού πάω τώρα? Δεν πέσει να κάνω όλο αυτό εδώ πέρα το άλμα. Δεν θα φτάσω ποτέ, αλλά αξίζει προσπάθεια! Είχαμε, είμαι νεκρός, σίγουρα, 100%. Όχι, όχι, κλείτωσα. Ου! Δεν θέλω να μάθω καν την εκεί κάτω, φεύγω, την κάνω. Έχετε για βρυσούλε! Α! Τι κάτσες εδώ, ρε! Έρχεται. Δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχω. Είμαι στάχτη. Όχι. Κρύψω εδώ! Στο σανσέρ είμαστε! Εγκλωβισμένο στο σανσέρ με τον τυφλό κουλό! Λες να κοιτάξει, εδώ είναι πολύ έμφανη κρυψόνα. Αν βάλει λίγο το κουλό του θα με πιάσει κατευθείαν. Όχι, πάρ' το κουλό σου από εδώ πέρα! Ναι, εκεί πάνω είμαι, ναι, εκεί που κοιτάς. Α, ναι, δε, είσαι τι... Ναι, τέλος πάντων! Να είσαι καλά, μανιταρό σου, πες. Με σώσανε. Πού πήγατε τώρα? Δεν μ' αρέσει, εδώ έχει σανίδες που τρίζουν. Υπάρχει εδώ κάτω. Ψάχνει καινούριο καπέλο. Ήρθε στην καρταρόμπα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω εκεί πέρα. Θα μείνω εδώ κάτω, ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι κούκλες είναι η μικρή σου οικογένεια. Μήπως τους έκανες κούκλες με κάποιον τρόπο? Εσύ με παρακολουθείς? Άι στα τσακίδια. Θα θέλω ο κόλος μου να καταραστώ περισσότερο. Ωραία. Ανεβαίνουμε. Δεν άκουσες τίποτα. Ωραία, δεν τρίζει εδώ. Θα πάρω αυτό το πιθήκι και θα κάνουμε με λίγο φασαρία. Εκεί πέρα πάνε. Εκεί πέρα είναι όποιος είναι, ναι. Δεν είναι εκεί πέρα το πιθήκι. Είμαι μία από τις κούκλες, δεν είμαι εδώ. Θα ψάξει, θα κοιτάξει, θα με πιάσει. Όχι, να σε πάρει. Άσε με κάτω. Αυτό ήταν για μένα. Από όσο φαίνεται ήταν ένας εφιάλτης. Δεν υπάρχει αυτός εδώ. Βασικά υπάρχει. Πάρ' στο πιθήκι. Πάνε στο πιθήκι. Πάνε στο πιθήκι. Πάρ' κι άλλο πιθήκι. Και εγώ θα σκαρφαλώσω. Γρήγορα. Γρήγορα. Όχι. Ανέβα, έχει τεράστια κουλά. Θα σε πιάσει εδώ πέρα. Λιτώσαμε. Τι το έχει δει αυτό, σαράχνη? Άρα, τώρα σίγουρα δεν έκανα φασαρία. Κρύψω εδώ, δεν θα με βρει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει τα κουλά του εδώ πίσω που είμαι. Ναι, επειδή έχεις χάσει κάποιες άλλες αισθήσεις και σου έχει μείνει μία καλή. Επειδή έχεις χάσει την όρασή σου, έχουν αναπτυχθεί οι αισθήσεις της ακοής σου. Οπότε, αυτά τα ρολόγια είναι πολύ επώδυνα για σένα, κύριε. Βρήκαμε το όπλο μας για να τον πολεμήσουμε. Θα πάρω αυτό το παπούτσι, θα το πετάξω εδώ. Θα το πετάξω εδώ, είπα! Και θα ανοίξει η πόρτα. Άντε, γεια! Λίγο τρίζει εδώ πέρα. Όχι. Δεν είμαι εδώ. Ανοίξει την πόρτα. Πέρνα. Ανοίξει την πόρτα, είπα! Θα μας φέλεις εδώ πάνω. Δεν έρχεται, εντάξει. Παρκούρ! Πολύ διαβαστερός ο κύριος. Πώς διαβάζει όμως ενώ δεν βλέπει? Ένα τεράστιο πιάνο. Να παίξουμε κανένα τραγούδι. Μπαμ! Do, re, mi, fa, so, la, si. Σίγουρα ήταν αυτές οι χορδές. Πηδά, πιάσου. Ναι. Τώρα διακρίνω λίγο το ύψο. Αυτός είναι παντού, Πρέπει να βρω έναν μοχλό. Και πρέπει να τον βρω στο δωμάτιο που είναι αυτός. Τέλεια! Τουλάχιστον έχουμε ένα ύψος. Όχι! Αντίο! Πάμε! Όχι! Άγιξε! Δεν είμαι εδώ! Όχι, έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα βιβλία για να ανέβω. Πρέπει να περιμένω να φύγει, δεν θα προλάβω να κάνω την κίνηση. Θα πλώσει τις τεράστιες του χερούκλες και θα με φάει. Τώρα! Σκαρφάρωνε. Μην μπεις εδώ μέσα! Δεν μπορώ να πατήσω πουθενά, αν πατήσω είχαμε. Άνοιξε την τηλεόραση, αντιπερισπασμό. Αυτή η τηλεόραση παίζει να το έχει φάει τα αυτιά. Αντίο! Κάσωσέ το! Ακόμα να βρει το κουμπί της τηλεόρασης. Αυτό σημαίνει θα είναι ακόμα εκεί μέσα. Οπότε έχουμε χρόνο για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Πες μου τι ανεβάζω το. Το έχω. Έρχεται. Άντε γεια, μαγκά. Πίτα. Λιτώσαμε. Έλα εδώ εσύ. Ό,τι πρέπει για να ανοίξω την πόρτα. Παμ.
Πώς θα το περίμενε ότι θα έχει ένα τεράστιο κενό για να πέσω. Κατσά και τώρα κρατήσου. Σαν να εξαρτιέται η ζωή σου από αυτό. Είμαστε καλά. Α, να που πηγαίνουν τα παιδάκια. Ω, μια τρυπάρα εδώ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτή η τρύπα εδώ πέρα. Α! Πάω από εδώ. Α, ούτε από εδώ μπορώ να πάω. Αντίο. Κατά! Ου! Μαρπάξε! Ρε Αντώνη, μην αγχώνεσαι! Ηρεμία, ηρεμία, υπομονή. Θα φύγει κάποια στιγμή, ή πρέπει να το πάμε απλά αργά. Άντε, γεια, μείνε εκεί πέρα. Ψάχνε κάτι που δεν υπάρχει. Είναι και τα ποντίκια εδώ πέρα κάτω. Κάνουν φασαρία. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Τι! Τι! Όχι! Όχι! Δεν θα με πιάσει ποτέ. Ξανά. Πάμε! Άντε, γεια, δεν μπορείς να πεις εδώ μέρα. Θα με πιάσει, ρε, θα με πιάσει. Δεν φτάνεις μέχρι εδώ. Πιάσε με αν... Όχι, φτάνει μέχρι εδώ, φτάνει μέχρι εδώ. Εσύ και τα αναθεματισμένα κουλά σου. Τι θες να κάνω, τι θες να κάνω. Είμαι εγκλωβισμένος, οπότε πρέπει να του κόψω τα κουλά. Όχι. Πήδηξα πάνω από τα χέρια του, λες και ήταν σκηνάκι. Γαλτό. Ω, παρά λίγο να με αρπάξει! Θέλει να βγάλουμε κι άλλο! Μη! Σε με βρέει αναθυματισμένε! Τώρα ξέρει που κρυβόμουν, οπότε θα χρησιμοποιήσω νέο μέρος. Και θα πηδήξω από εδώ πέρα στη μέση. Και άντε, γεια! Θα μ' ακουμπούσες, το τζάκι ήτανε! Λογικά ζει ακόμα, αλλά πάει το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν, τα χέρια του. Σαν τεράστιο φίδι είναι! Πάτε σαν σε έτσι! Όλοι οι ρίπ χέρια κάτω στα σχόλια. Αν σου αρέσουν τα μεγάλα βίντεο, κάνε ένα τεράστιο like! Και subscribe για περισσότερα. Με πήρε ο ύπνος στους αεραγωγούς. Κακό μέρος να κοιμηθείς. Δεν ξέρω πώς το επέτρεψες αυτό να γίνει. Ένα παιδάκι! Ζεις! Παίρνουν τη σειρά σου! Σεφ, βγήκε έξω να κάνει ένα τσιγαράκι. Ώστε εδώ στέλνουν τα παιδάκια. Κάποιοι έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις. Πολλά αυτά είναι παιδιά. Ήρθα στο κατάλληλο μέρος για να πεινάσω. Εντάξει, κάτι θα βρω να φάω, Ολόκληρη κουζίνα θα επισκεφτούμε σε λίγο. Εκτός αν όντως με πείραξε το ομό κρέας από πριν, θα το καταλάβαινα. Όχι! Όχι, τι λες τώρα! Δεν πεινάς τόσο, πίστεψέ με, δεν πεινάς τόσο. Είμαστε στην περιοχή του σεφ. Θα βρούμε φρούτα, θα βρούμε κρεατάκι. Μη το κάνεις. Το έκανε. Πώς νιώθεις, κορτασές? Πάγαμε το ρατατούι. Γι' αυτό δεν έβγαλαν δεύτερη ταινία. Δεν θα βγει σε καλό αυτό. Αχα, εδώ πέρα νομίζω τα πετσοκόβουν ζωντανά. Τα παιδάκια. Να το μέρος του σεφ. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτόν. Δες εδώ, να φτάσαμε σε φαγητό που μου έφαγες ολόκληρο αλουραίο. Να, καροτάκι. Ωραία, αυτός δεν είναι τυφλός. Αυτό το κρέας είναι... Ψάρια βλέπω. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι παιδάκι ακόμα, Βασικά είναι ήδη πετσικωμένα. Πάω εγώ από εδώ. Ελπίζω να μην δει τις πατημασιές. Τι! Δεν φτάνουν τα κουλά στο εδώ κάτω. Πάω από εδώ. Όχι από εδώ. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν είμαι εγώ. Δεν φτάνεις από κάτω. Δεν φτάνεις να με πιάσεις. Δεν φτάνεις. Α! Όχι! Πέσε! Χαχα! Γλίτωσα! Δεν γλίτωσα. Κλειδί! Θέλω κλειδί! Κάνω κύκλο! Οπα! Καργαλέτσι! Πάμε από εδώ! Όχι, με τσάκωσε! Όχι, τώρα θα μαγειρέψει εμένα. Τι! Γιατί με βάζεις στο ψάρι! Τα παιδάκια είναι μυστική σος που βάζουν μέσα στα κρέατα. Ανώμαλοι. Ποιοι τρώνε παιδάκια? Κάνεις μεγάλο λάθος, δεν είδες τίποτα. Αντίο. Slide the DMs. Πρέπει να βρω ένα κλειδί εδώ μέσα. Αν πω εδώ, μπορείς να φαλώσω. Ω, ναι. Χαχα, πιάσε με αν μπορείς, δεν μπορείς να με πιάσεις. Δεν έχεις τα χέρια που έχει ο άλλος. Πάμε εδώ. Ο άλλος θα με είχε πιάσει ήδη τώρα. Δες τον πόσο λυπημένος είναι που δεν μπορεί να με πιάσει. Εδώ βλέπουμε τον σεφ στο φυσικό του περιβάλλον. Ένα μανιτάρι. Μανιτάρι, αν ήμουν εσύ θα κρυβόμουν. Άνοιξε το μάτι. Να ετοιμαστεί σουπίτσα για τα παιδιά. Εννοώ η σούπα είναι τα παιδιά. Λάθος μου, μεγάλο λάθος. Το κλειδί αυτό που είναι. Εσύ. Έλα εδώ. Είμαι σίγουρος πέρασε μέσα από την πόρτα, ρε. Είναι δύο οι σεφς. Διδυμάκια είστε. Δεν θα σε ενοχλήσω για πολύ. Ψάχνω. Το κλειδί. Έκλεισε η πόρτα και.
Και σηκώθηκε από το κρεβάτι του. Πάρ' το. Α, βασικά δεν έπρεπε να το κάνω αυτό έτσι. Πάρ' το στο κεφάλι σου. Δεν με φτάνεις. Και να θέλεις δεν με φτάνεις. Ναι. Με φτάνεις. Πάρ' το. Ωραία, τώρα από εδώ που πάω για να με πιάσει. Αυτό δεν είναι καλό. Πώς άπλωσε το χέρι του τόσο γρήγορα για να με πιάσει. Ωραία, τώρα μην κάνεις φασαρία, Αντώνη. Να είσαι ήσυχος και με ρίξεις τίποτα. Πρέπει κάπως να πάρω το κλειδί, αλλά πώς. Φύγε από το δωμάτιο. Θα κατέβω σιγά σιγά χωρίς να κάνω φασαρία. Ωραία. Κατσά! Βγάλ' το κλειδί. Βγάλ' το κλειδί. Βγάλ' το. Δεν το άκουσε. Τι έγινε, έφυγε. Πήγε την πρωινή του τουαλέτα. Τώρα με αυτό το κλειδί πρέπει να κάνω ολόκληρο ταξίδι. Βγάλ' το. Λα, έχεις τη δύναμη. Δεν έχω τη δύναμη. Πώς θα κατέβω πάλι κάτω. Θα χρησιμοποιήσω το ασανσέρ. Μη με βγάλεις μπροστά σε κανένα μάγειρα, θα τρελαθώ. Ωραία, γνώριμο το μέρος. Oh, ο σεφ είναι εδώ πέρα. Ο σεφ τεμαχίζει παιδάκια στο φυσικό του περιβάλλον. Θα πάω από εδώ χωρίς να κάνω... Παλιομανιτάρια! Λάθος. Δεν πας σωστά. Δεν με είδες. Με είδε. Άντε, γεια! Πάρ' το κλειδί και τρέχα! Άνοιξε το! Σκούτα! Πάρ' την κλειδαριά! Όλη δικιά σου! Λοιπόν, πάρε αυτό τον μπαλτά, όχι το λουκανικάκι! Πάρ' τον μπαλτά και φέρ' το τον στη μούρη! Δεν έχω αδύναμη! Α, εδώ είσαι εσύ! Δεν είμαι εγώ εδώ! Ου! Είδα! Θα πάρ' τον μπαλτά, θα με σκοτώσει! Οπα, κατσά! Χαχα! Δεν μπορείς να πεις εδώ! Ίσως και να μπορεί. Έχουμε δουλειά εδώ να κάνουμε. Πρώτα εσένα. Κατσά. Κρεατάκι. Αυτό το κρεατάκι παίζει να είναι παιδάκι. Το κάνουμε λουκανικάκι. Γιατί το κάνουμε αυτό. Βοηθάμε τον μάγειρα να μαγειρέψει. Είμαστε ο βοηθός του. Δεν έχουμε αρκετό κρέας έτσι ώστε να το κάνουμε λουκάνικο και να πάμε σαν Ταρζάν απέναντι. Εδώ. Ω, ταξιδεύω. Α, ναι. Είμαστε στην κατάψυξη. Έλα, κρεατάκι. Πες εκεί πέρα. Έλα και εσύ το που κρυβόσουν και νόμιζες ότι θα μου ξέφευγες. Ωραία. Ρίχνουμε το κρεατάκι και το κάνουμε λουκανικάκι. Μετά από αυτό το παιχνίδι δεν θα ξαναδώ ποτέ τα λουκάνικα το ίδιο. Περισσότερα κρεμασμένα παιδάκια. Αν και αυτά τα κρέατα είναι πολύ μεγάλα για να είναι μόνο από παιδάκια. Εμείς τόσο μικροί που είμαστε, είμαστε το σνακ. Δεν είμαστε το κύριο πιάτο. Τι! Πες εδώ, κρύψου, αυτός βλέπει! Τι κάνεις, τι έχει εκεί μέσα, λαχανικά! Α, τυρί! Α, αυτό έψαχνες! Εδώ το έχεις το τυρί, γι' αυτό ήρθες εδώ! Τι άλλο θέλεις? Α, το κρεατάκι κοιτάει, ναι, είναι καλό το κρέας. Όπως και να έχει, εγώ την κάνω. Αντίο! Χαχά! Γρήγορα θα το καλέσει πίσω, βγες! Μες εδώ! Αυτό παίζει να είναι το πιο γρήγορα σαν να σε έχω δει. Απ' τα αριστερά είμαι, στα αριστερά πήγα. Δεν θα μπορούσα να πάω αλλού. Άντε, γεια. Ευχαριστώ που άνοιξες. Το τεμάχισες αυτό το κρέας. Γιατί το κλειδί είναι εκεί πέρα. Ο κρεοπόλης της καρδιάς σας. Δεν είμαι εδώ. Α, εντάξει, απλά φτερνίστηκε. Πώς θα πάρω το κλειδί από εκεί πέρα. Θα πρέπει να κάνω την περισπασμό. Έλα εδώ, γιούχου. Εδώ είμαι. Δεν με πήρε καν χαμπάρι. Γιατί έχουμε εδώ κρέατα και ένα κουμπί. Πάω το κουμπί. Ου, πάει το κρέας. Σκαρφαλώνουμε κατσά. Δεν γλιτώνουμε με το κλειδί. Αντίο, σεφ. Όχι. Το κλειδί! Πώς το κατάφερα αυτό, πώς ένωσα τόσο άσχημα! Δεν ανοίγει πόρτα! Δεν το πιστεύω αυτό! Δεν θα με δεις, είμαι στη γωνία, δεν θα με δεις! Κρύβομαι στο σκοτός! Δεν είμαι εδώ! Το κλειδί, δέσω το κλειδί, με πρόδωσες! Αναθεματισμένο! Τι κάνουμε? Δεν με πιάσε! Α, από πού? Πού θα πας? Για άλλη μια φορά ο Ατόσης κατάφερε να σπάσει το παιχνίδι. Το βλέπεις αυτό? Τσιμπάω και φεύγω. Άντε, γεια! Τι! Μπαν! Όχι! Τι ψάχνεις εκεί πέρα μέσα να βρει? Οχ! Μάσκα είναι! Δεν θα με δει. Α, ούψ. Ναι, δεν μπορούσα να κρυφτώ και κάτω πόσο φαίνεται! Ου! Με στείλει καρκολέτσι! Έχει βάλει τη μούρ του μέσα στο φαγητό, ρε. Ωραία, κόψε. Εγώ θα πάω εδώ. Θα κάνω αντιπερισπασμό. Αυτό εδώ είναι παιδάκι, έτσι. Ω, το κρέας μου! Πάρτο. Και φύγε. Αυτή τη φορά το κλειδί θα μείνει πάνω μου. Δεν το αφήνω. Άντε, γεια. Έρχεται. Ξεκόλα. Καλύτερο ασανσέρ. Βάλ το κλειδί μέσα στην κλειδαριά. Άντε! Ανοίγω. Κρύβομαι. Κάτσε ρε μπαμπούλα, ΑΕ. Γκρέμισε. Δεν είμαι εδώ. Α, δεν μπορώ να πάω από εδώ πέρα, ωραία. Γιατί είστε εδώ μέσα τότε. Αχα, μπαίνω εδώ. Αντίο! Σε
είδες ένα. Θα σε ξανασπάσω για να μάθεις. Ανεβαίνουμε και βγήκαμε στην άλλη μεριά. Και τώρα είμαστε... τώρα είναι εδώ και οι δύο. Που πάρε, δες πιάτα. Πόση πελατεία έχετε. Ή μήπως όλα αυτά τα τρώτε εσείς. Παιδιά, να τρώτε στο ίδιο πιάτο κάθε φορά αν τα τρώτε μόνο εσείς, εντάξει. Τώρα τζάμπα ταλαιπωρήστε. Δες εκεί βούλωσε. Βούλωσε ο νηπτήρας. Τόσο κρεατάκι. Ωραία, πάρ' το πιάτο σου εσύ. Εγώ θα... Όχι, δεν είμαι εδώ. Είδες λάθος. Τρέχα, τρέχα. Κρύψου, κρύψου, δεν μπορεί να σε πιάσει, δεν μπορεί να σε πιάσει. Όχι, δεν μπορείς. Εγκατέλειψε. Ξέρω ότι δεν μπορεί να με πιάσει. Δεν έχει τα κότσια. Ωραία, βλέπω ένα μοχλό. Θετικό θα είναι αυτό για μένα. Το χρησιμοποιούμε. Κάτι έκανα τώρα, δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να ξαφανώσω. Όχι. Έχει νευριάσει που δεν μπορεί να με πιάσει. Καλά, μην ξεράσεις κιόλας. Ο καημένος δεν μπορεί να τρέξει πάρα πολύ. Κάτι τώρα εγώ έκανα με τον μοχλό αυτόν. Τι έκανα όμως. Μην γυρίσεις τώρα το κεφάλι. Μπράβο. Όχι. Τζα. Και οι δύο μαζευτήκατε εδώ πέρα, σαν μια όμορφη οικογένεια. Αλλά τι θα κάνεις. Θα μπορούσες να πάρεις ένα κουτάλι και να με πιάσεις. Τι ψάχνεις εκεί μέσα. Με ξέχασες κιόλας ότι υπάρχω. Τώρα κατάλαβα. Πρέπει να ανέβω μπροστά στα μούτα του για να πιάσω τον γάτζο. Γεια! Αρρίβεται έτσι, μάγκες! Έτσι έσως εγώ πάει, έτσι, έτσι! Ουουου! Που τελούν να πάρχει να ήταν αυτό. Τι πας να κάνεις εκεί? Ναι, εδώ είμαι, ναι, τώρα έφυγα όμως. Τραπέτευσα. Δεν είναι μόνο δύο μάγειρες! Α, με τσάκος! Δεν περίμενα να έφτανε. Ου! Κάτσε ρε! Όχι, όχι, πηδά, χοροπηδά. Κάτω το τραπέζι! Ωραία. Έχω κάποιο ωφέλη, θα τα χρησιμοποιήσω. Όλη η κουζίνα με κυνηγάει. Πίδα! Και πιάστο! Όχι, πέρα το. Πιάστο! Πιάστο! Όχι! Πιάσε με αν μπορείς. Οπ! Δεν μπορείς. Ξόδεψες ολόκληρο κρασί αν πετυχείς. Αντίο! Όπα, όπα, ήρεμα! Όχι, μη! Τόσο πολύ πεινάτε για να με φάτε ομό. Έχετε πόσα πακετωμένα παιδάκια στην κουζίνα σας. Ας ελπίσουμε ότι κατάφερα να δραπετέψω την κουζίνα. Πού στο καλό βρίσκομαι εδώ μεταξύ. Αυτό δεν είναι ξενοδοχείο, δεν είναι σπίτι. Σε πλοίο βρισκόμαστε. Κοίτα να δεις, υπάρχουν κάτι μικρά σκαλάκια για να τα χρησιμοποιήσω εγώ. Κάποιος πιτσιρικά σαν και μένα τα έχει χτίσει αυτά. Δεν τα χρειάζεται κανείς άλλος εκτός από εμάς. Μπαίνω εδώ πέρα μέσα. Μπήκα στο φως. Ακολουθώ το φως. Όπα! Ήρθε άλλο ένα καράβι και επιβιβάζει κάποιους τεράστιους τύπους. Αν σκεφτείτε ότι όλο το πλοίο είναι μια κουζίνα που το κύριο συστατικό είναι τα παιδάκια, πραγματικά όλοι αυτοί έρχονται για το κορμάκι μου. Θεέ μου. Γιατί ήθελα να μπλέξω σε όλο αυτό. Γιατί όλοι είναι έτσι. Τουλάχιστον έχουν πελατεία οι σεφ και δεν τρώνε οι ίδιοι το φαγητό τους. Αν έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, σημαίνει ότι είσαι δυνατός φαν. Οπότε μην ξεχάσεις να τσιμπήσεις το official footer Mr. Adouan, κούπα. Είχα ξεχάσει ότι είχε υγρό μέσα. Σκατά έγινα. Άου. Boom. Τώρα αντί για αραγωγούς, βρίσκομαι σε σωλήνες. Α, έπεσα κατευθείαν στους πελάτες. Με έφαγαν ομό. Δεν μπορούσαν να περιμένουνε. Πω, πάλι καλά που είναι πλοίο, γιατί το μέρος θα έχει καταδαφιστεί με αυτούς. Δεν με βλέπουν, έτσι. Φοράνε όλοι μάσκες. Γιατί φοράνε όλοι μάσκες. Η τύπησα, το όραμά μου. Παρκούρ! Βασικά, πάρε ένα μικρό σουγιά, κόψε τα αυτά να πέσουν στο κεφάλι τους. Να αφήσουμε κανένα στον τόπο. Δεν θέλω να τους βλέπω να τρώνε τα παιδάκια, σε παρακαλώ. Μπορεί αυτό να το βλέπεις σαν κρέας, αλλά αυτό είναι κρέας από παιδάκι. Δεν το μασουλάει καν. Αν τυχόν με δούνε... Έχει ολόκληρο κρέας μπροστά σου! Γιατί θες να με φας ομό! Την πάντα! Άντε, γεια! Τι, ανεβαίνει. Δεν παίζει. Δεν χωράς, θα θέλεις να χωράς. Γεια σας! Ωραία τα ψωμάκια! Τι είναι το αγαπημένο σας? Έχετε κάποιο αγαπημένο φαγητό? Εσύ συνεχίζεις να τρως, δεν σε νοιάζει, αλλά εσύ με θέλεις απεγνωσμένα. Άντε, γεια! Πιάσε μα, μπορείς! Άλλη μία, πάρε φορά και στυλ καρκαλέτς! Παραλίγο! Τύπησα, νομίζω σου κλέψε ένα λουκανικάκι αυτό στα αριστερά σου. Οπ,
Από εδώ, από εδώ. Ακολουθώ τα μανιτάρια. Είναι μικροσκοπικά σαν και εμένα. Γνωρίζουνε. Ωραία. Γλίτωσα. Ω. Επιτέλους, σε τσάκωσα. Το πνιγώ. Όχι, το αγκάλιασα. Να σου πω, όλη μέρα μας έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη και εσύ τα αγκαλιάζεις. Δεν σε συμπαθώ, αλλά είμαστε μαζί σε αυτό. Τώρα έχουμε ένα κοινό σκοπό, να βγούμε από εδώ πέρα ζωντανοί. Εντάξει, οπότε έλα εδώ. Μήπως θα σε στείλω έξω να σε φάνε. Όχι, εντάξει, δεν είμαι τόσο κακός. Πού πρέπει να πάμε, μικρέ? Πώς δραπετεύουμε από εδώ μέσα? Από εδώ. Πάμε, έλα μαζί. Δεν λες να έρθεις? Έλα μαζί μου, πάμε, πάμε. Σκαρφάλωνε. Δεν λες να σκαρφαλώσεις. Ζήσε, ζήσε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια! Τι κάνετε, κύριοι? Γιατί πάω από εδώ πέρα? Α, γι' αυτό πάω από εδώ πέρα. Μου έδωσαν λίγο σημασία, αλλά δεν κατάφεραν να κουνηθούν ούτε χιλιοστό και είπα να συνεχίσουν με το φαγητό τους. Α, όχι! Με κατάπιε κατευθείαν αυτός! Ξέρεις τι, θα σου κλέψω το λουκανικάκι για να μάθεις. Όχι, δεν θα με φάτε σήμερα. Ποτέ! Ποτέ! Πίδα! Άντε, επιτέλους! Έχω αγχωθεί επειδή έχω δει αυτούς τους πεινασμένους τύπους και έχασα λίγο το σκύλ μου στο παρκούρ. Α, γεια σας! Δεν φτάνετε, έτσι. Ω, φτάνουνε! Φτάνουνε! Ω! Κάτσε ρε! Δεν έχουν πότε να περπατήσουνε και πάνε στα σαλιγκάρια, δες τους! Θα με πιάσει αυτό, θα με πιάσει! Δες τον. Δες τον πόσο λυσσασμένος είναι να με φάει! Δεν είμαι εδώ. Όχι, 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 όχι! Όχι! Δεν χωράς! Χαχα! Αντίο, μεγάλε! Boink! Τρέχα, τρέχα, τρέχα! Ω, δες πως πάει, σαύρα! Γρήγορα, γρήγορα! Βγάλτε με από εδώ μέσα! Αντίο! Αντίο! Τι κάτσες εδώ! Λάθος κάνεις, δεν είμαι εδώ! Πού να πάω, πού να πάω, πού να πάω! Για, όχι! Να με πάρω, αυτός είμαι εγώ! Ναι. Πού θα κρυφτώ? Ναι, ξέφυγα. Δεν με είδες ποτέ ότι κρύφτηκα εδώ πέρα. Αντεούστ! Ευχαριστώ πολύ. Α, μήπως να κάνω αυτό. Δραπετεύω. Πάλι μέσα σε ένα κελί είμαι. Τι γίνεται? Σκαρφάλωνε, μικρέ. Τι μυστικό δωμάτιο είναι αυτό? Δεν χωράνε καν οι σεφ. Ή κανείς τους βασικά. Έχει νεύρα με μένα και τα ρίχνει πάνω στο κρέας. Πάνω σε ένα άλλο παιδάκι δηλαδή. Πέφτω εδώ. Εσύ πρέπει να σπάσεις. Σαγιονάρες. Πάμε γρήγορα στον σανσέρ χωρίς να μας πάρει χαμπάρι. Κατσιά! Αντίο! Είμαι ελεύθερος! Όπα! Τι κάνετε όλοι εκεί μέσα, ρε! Έχετε ανέβει ο ένας πάνω στον άλλον, δεν χωράτε! Δες εδώ! Ω! Πόσοι! Πόσοι είναι, πόσοι ακόμα! Τι λες, ρε! Ω! Δεν χωράτε, δεν χωράτε, δεν χωράτε, με την καμία δεν χωρά. Βασικά τα σπάνε όλα. Είναι πολύ κακοί πελάτες, να τους διώξεις από το πλοίο. Οχ, οχι, οχι. Α, γεια, να σου πω, δεν μπορείς να με πάρεις εσύ, έχω σειρά, λέω, όπως βλέπεις. Αφήστε με ήσυχο. Και συνεχίζουν τη ζωή τους να τρώνε το ομό κρεατάκι. Γιατί δεν είναι καν μαγειρεμένο, είναι απλά ομό και κομμένο. Α, ναι. Τώρα βρήκες να πεινάσεις, δεν βρήκαμε την ευκαιρία να φάμε εκεί πέρα στην κουζίνα τόσο ομό κρέας που είχε. Μήπως... αυτή τη φορά είμαι σίγουρος ότι σε πείραξε ο ποτικός. Να ξέρεις. Πρέπει να βρούμε πηγόντως μια τουαλέτα. Ή να πάρουμε κανένα χαπάκι να περάσει. Ω! Δύο μανιτάρια! Και το ένα προσπαθεί να μου δώσει το λουκάνικο. Έτσι να είναι το ίδιο μανιτάρι με πριν. Δεν περίμενα να το πω αυτό, αλλά σε μισούσα, αλλά νομίζω πλέον ότι μπορούμε όντως να γίνουμε φίλοι. Μου δίνει το λουκάνικο να το φάω. Έλα, έλα, φέρτε μου εδώ να το φάω το λουκανικάκι. Έλα το λουκανικάκι να το φάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι! Έφαγες τον ένα και μοναδικό σου φίλο. Το μανιτάρι, το πιστεύεις? Δεν ήθελες το λουκανικάκι και ήθελες το μανιτάρι?
Όλοι οι ρίπ μανιτάροι κάτω στα σχόλια. Θα μας λείψει. Δες πώς το... πώς κοιτάς... Μ' αρέσει που το κοιτάει και... ο νόστι μου ήταν, θέλω κι άλλο. Ή από εδώ ρε μανιακέ. Γιατί δεν έφαγες το λουκάνικο. Ποιος ο λόγος. Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς που τα τρως όλα ομά και ζωντανά αλλά σε μικρή μορφή. Μου φαίνεται δεν περπατούσε. Πάμε, την ακολουθάμε. Πεδίο ελεύθερο. Είμαστε εδώ με πολλά mannequins που με αγχώνουνε. Περίεργοι πίνακες, πολλά βιβλία, σκαλοπάτια, το χειρότερό μου μετά τους αραγωγούς. Μια πόρτα με μια κλειδαριά και προφανώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω σε αυτή την όμορφη, καθόλου ανατριχιαστική μελωδία που ακούμε για να βρούμε αυτό το κλειδί. Λα, λα, λα. Λα, λα, λα. Τη βλέπετε αυτήν εκεί πέρα την κούκλα? Το βλέπετε αυτό εκεί πέρα το βάζω? Ναι, έχουμε σπάσει αρκετά και αυτή μου φαίνεται έχει νευριάσει. Πάμε χαλαρά. Αυτή παίζει και να ακούει και να βλέπει και πολλά ακόμα. Ωραίο. Φεύγουμε. Άμα μας δει. Έχει ένα ωραίο σωματότυπο. Παίζει να κάνει καλή γυμναστική και να τρώει υγιεινά. Τι ψάχνω εγώ από εδώ μέσα τώρα? Ένα κλειδί. Πού να είναι το κλειδί? Εδώ μέσα στο βαζάκι θα το έχεις. Είμαι σίγουρος θέλω να σπάσω το βάζο. Η μουσική κόπηκε. Σταμάτησε να τραγουδάει. Αυτό είναι κακό. Επίσης, τι είναι αυτός εδώ ο πίνακας? Μοιάζει σαν εμένα, αλλά με καπέλο. Έχει πολλά κάδρα με παιδάκια. Και εσύ, κυρία μου, αιμονή με τα παιδάκια έχεις? Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι αν το σπάσω θα την κάνω πιο αδύναμη. Μην πέταξες από την ντουλάπα. Μη. Ουφ. Έχετε για βρυσούλες. Η αποθήκη της κυρίας. Πάρα πολλά μάνικεν. Και είναι στο ίδιο ύψος της κυρίας. Άμα είναι εδώ πέρα μέσα και δεν την πάρω χαμπάρι. Άσε με. Δεν ήθελα να εισβάλλω στο προσωπικό σας χώρο. Έχει υπερδυνάμεις. Μάλιστα. Τρέχα σαν την αστραπή! Τρέχα σαν τον κεραυνό! Πα! Έγινε σκόνη! Πες μου τι... τηλεμεταφέρεται κιόλας. Γκάζωσέ το. Ω Θεέ μου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό! Δίκη πίσω είναι, όχι. Ποια είναι από αυτά τα μάνικεν? Πού είσαι. Εδώ είσαι! Μην εμφανιστείς μπροστά μου. Θα τρελαθώ. Ανέβε εδώ! Έλα να τα πάρεις! Ακούω κάτι περίεργο να έρχεται από τα δεξιά. Κατσά! Ουφ, εκτινάχτηκα πίσω. Τι έχουμε εδώ? Έναν καθρέφτη. Πλάκα πλάκα, όλοι οι καθρέφτες εδώ μέσα είναι σπασμένοι. Λες αυτό να είναι το όπλο μας? Ο τελευταίος καθρέφτης είναι... Γιατί κάθεσαι... εκεί? Είναι η φάση που θα με πλακώσεις στο ξύλο? Όχι κυρά μου, εγώ θα σε πλακώσω. Πήρε χαμπάρι! Αυτό ήταν η τελική μάχη! Πού θα έρθεις? Ωραία, ο καθρέφτης δουλεύει όσο είμαι στο φως και πρέπει να κρατάω τις αποστάσεις μου. Εφιάλτησε ήταν, σήκω. Κανένα τεράστιο like για να βγω ζωντανός από αυτήν τη μάχη. Έλα να τα πάρεις! Πού είσαι. Πάρτα! Κατσά! Ωραία, τι λεμεταφέρεται αυτό είναι κακό. Πέντον καθρέφτη. Επόμενος. Πού είναι το επόμενο μέρος? Να δω γρήγορα, πλησίασε. Πάνε στη μέση, κάτσε τις αποστάσεις σου και έλα να τα πάρεις. Σ' αρέσει? Δεν σ' αρέσει? Γι' αυτό φοράς μάσκα και εσύ και οι υπόλοιποι. Δεν θέλετε να βλέπετε την ασχημιά σας? Μήπως θες να με σκοτώσεις επειδή είμαι πιο όμορφος? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είμαι καυτός, αλλά δεν χρειάζεται να πεθάνω και γι' αυτό. Με περικυκλώνει. Θέλει να με μπερδέψει και θα εμφανιστεί κάπου από εδώ. Αυτά τα κολπάκια τα έχω μάθει, κυρία μου. Όσο καθρέφτης δεν σπάει, είμαστε καλά. Πού θα έρθει? Πού θα έρθεις? Από εδώ? Όχι. Από εδώ? Όχι, από πίσω μου. Από εδώ? Πάρτα. Ωραία. Το έχουμε.
Έλα, πάρτα! Παμ! Πώς την πληγώνω ακριβώς? Την υπερηφάνεια της! Πρέπει να τη σπάσω! Εσπάσω ο καθρέφτης. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε. Έσπασα τη μάσκα της. Πεινάω και θέλω κάτι να φάω. Και η κυρία έχει στήσει λαιμό. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γεύμα που έχεις φάει ποτέ. Άντε, bon appétit. Κυρία μου, εσύ φταίς για όλα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά εσύ φταίς. Άντε, μιαμ. Λες και τρώει καρπουζάκι έκανε. Για μισό λεπτό. Παίρνω τις δυνάμεις της επειδή την έφαγα. Ακούστε να δείτε. Με όλα αυτά που έχω τραβήξει εδώ πέρα, καλά τους έχω κάνει. Μπορεί να φαίνουμε τώρα ότι είμαι φουλ κακός και τρομακτικός, αλλά η ζωή με έκανε έτσι. Ω Θεέ μου, δείτε πόσο άτρωτα περπατάω στους διαδρόμους με όλους αυτούς να τρώνε. Πριν λίγο έτρεχα να ξεφύγω από αυτούς, αλλά τώρα τους ρουφάω την ψυχούλα. Καλά να πάθετε. Έρχεστε εδώ να φάτε μικρά παιδάκια σαν εμένα. Ομά κιόλας, έτσι. Όχι μαγειρεμένα με καλή σως, σαλατάκι, πιπεράκι, ξυδάκι, τίποτα άλλο. Ομά! Μας τρώτε ομούς! Το αξίζετε αυτό. Ρούφιξε τους την ψυχή, φάτους. Να μην μπορούν να ξαναφάνε τίποτα ποτέ ξανά. Γενοκτονία! Τώρα τρεχάσει! Σφάξ τους όλους να μην μείνει κανένας! Θεέ μου! Οι cool τύποι δεν κοιτάνε ποτέ τις εκρήξεις, λένε. Εγώ δεν κοιτάω τα πτώματα που αφήνω πίσω μου. Ήρθε η ώρα να αποδράσουμε από αυτό εδώ πέρα το πλοίο. Θα μπορούσα να ανέβω πιο αργά τις σκάλες, αλλά τις ανεβαίνω με τόσο cool τρόπο που δεν με νοιάζει. Τώρα θα βγω εκεί πέρα έξω και θα καταστρέψω τους πάντες που θέλουν να φάνε εμάς προφανώς. Εκτός αν αυτό το πλάσμα φάει όλο τον κόσμο τώρα με αυτές τις υπερδυνάμεις που έχει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά δημιουργήσαμε ένα τέρας μέσω αυτής της περιπέτειας. Ω, ένα μανιτάρι. Λες αυτός να ήταν ο φίλος μου. Θα μπορούσε. Αλλά όπως και να έχει, είστε επανειδήν. Συγγνώμη που έφαγα έναν από τους φίλους σας. Και αυτό ήταν οι μικροί εφιάλτες. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το μεγάλο βίντεο. Αν θες να δούμε και το 2, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα τεράστιο like. Ήμουν στην αρχή ήμουν σε ένα μέρος, μετά πήγα σε ένα πλοίο και τώρα είμαι σε έναν φάρο. Να δω τώρα τι θα φάμε. Άκουσα κόνο από πλοίο. Λογικά είμαστε καλά. Δεν νομίζω πως έχω ξανακάνει μεγαλύτερο βίντεο. Οπότε, αν σας αρέσει κάτι τέτοιο, υποστηρίξτε το όσο δεν πάει με όσα περισσότερα likes μπορείτε για να το ξανακάνουμε. Subscribe για περισσότερα horror. Εδώ πέρα θα έχει περισσότερα για να δεις. Merch, μη στραντώνω κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τσα.